Καλησπέρα σας, είμαι ο Mr. Bright. Τα ίδια κάθε ημέρα. Λες και ο χρόνος έχει σταματήσει ή έχει τελειώσει, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το τσίμπημα. Αυτοί που το έκαναν ήδη έχουν σκοπό τη ζωή τους πλέον να πείσουν τους υπόλοιπους ότι πρέπει να το κάνουν χθες αν γίνεται. Τα ΜΜΕ βομβαρδίζουν τους ακροατές κάθε λεπτό με τρόμο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει σε οριακό πλέον βαθμό. Οι λίγοι που μπορούν και βλέπουν, καταλαβαίνουν και αντέχουν όλη αυτή την απάνθρωπη κατάσταση είναι εξουθενωμένοι. Έχουν τους πάντες εναντίον τους. Δεν το βάζουν κάτω. Απλά το μόνο όπλο που τους έχει απομείνει είναι η πίστη τους σε αυτό που θα έλθει. Ονομάζονται συνωμοσιολόγοι και όλοι έχουν ένα κοινό. Στη ζωή τους αντιμετωπίζονται ως ψυχασθενείς ή ως φαντασιόπληκτοι. Και ο Νόε ήταν συνωμοσιολόγος, ώσπου ξεκίνησε να βρέχει. Ακόμη και μέσα σε αυτή την κατάσταση όμως, τα παράδοξα έχουν την τιμητική τους. Περισσότερο από ποτέ όμως αγνοούνται. Ο κόσμος έχει υπαρκτά προβλήματα που ό,τι παράδοξο να του συμβεί, το απορρίπτουν παντελώς. Ευτυχώς κάποιοι λίγοι δίνουν την απαραίτητη σημασία. Ένα απόγευμα λοιπόν, όπως όλα τα άλλα, μέσα στην τρέλα της κίνησης και του εκνευρισμού, ένας εργαζόμενος επέστρεφε από τη δουλειά στο σπίτι. Δύο φανάρια πριν την τελική στροφή για το σπίτι μου, ο δρόμος παραδόξως ήταν άδειος. Πριν φτάσω στο φανάρι, ένα αυτοκίνητο Citroën βγήκε από δεξιά μου, με οδηγό έναν 35άρι με μαύρα μαλλιά και ελαφρύ μουσάκι που με κοιτούσε, με μισοκατεβασμένο το παράθυρο και βλέμμα επιτακτικό να σταματήσω να περάσει. Τον κοίταξα και τον αγνόησα συνεχίζοντας την πορεία μου, φθάνοντας στο φανάρι που ήταν κόκκινο. Δεν ένιωσα καλά που έκανα αυτό. Ίσως έπρεπε να σταματήσω. Αυτός πέρασε το δρόμο και ήρθε πίσω μου περιμένοντας μαζί μου. Κοιτούσα τον πίσω καθρέφτη και έλεγα ότι και να κάνει κάποια χειρονομία ίσως να είχε δίκιο. Τέλος πάντων, έπιασα το κινητό στο χέρι όση ώρα ο σηματοδότης ήταν στο κόκκινο και κοίταζα διάφορα. Μετά από λίγο άναψε το πράσινο και ενστικτοδός πάλι κοίταξα τον καθρέφτη να δω πίσω μου. Τα έχασα με αυτό που είδα. Στο αυτοκίνητο μέσα ο οδηγός ήταν μια γυναίκα με μαύρα μαλλιά και κότσο. Ο άντρας που είχα δει δεν υπήρχε. Σάστησα. Για κάποια δευτερόλεπτα ήμουν κοκαλωμένος. Όταν ξεκίνησα και έστριψα αριστερά, το αμάξι πίσω μου με ακολούθησε. Το βλέμμα μου ήταν καρφωμένο στον καθρέφτη. Η γυναίκα, με βλέμμα αμέριμνο, ακολουθούσε την ίδια πορεία με εμένα. Κοίταξα για λίγο μπροστά μου επειδή είχε κίνηση και όταν ξανακοίταξα πίσω, το αμάξι δεν ήταν εκεί. Εξαφανίστηκε. Ο δρόμος δεν είχε στενά για να έλεγα ότι έστριψε. Πού πήγε, είδα καλά? Ναι, οι αισθήσεις μου ήταν μια χαρά. Πώς εξηγείτε τότε αυτό? Γύρισα σπίτι με ένταση. Το σκεφτόμουν συνεχώς. Το άφησα απλά να ξεθυμάνει με το χρόνο. Μετά από 1-2 ημέρες ήταν σαν να μην συνέβη καν. Η ρουτίνα και η καθημερινή βιοπάλη δεν άφηναν χώρο στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Πρέπει να πέρασε ένας μήνας από εκείνο το συμβάν. Ξανά, εγώ στο αυτοκίνητο, οδηγούσα προς ένα αστυνομικό τμήμα για μια βεβαίωση που ήθελα. Περίπου 200 μέτρα από το τμήμα είναι το σπίτι του αδελφού μου. Σκέφτηκα μήπως περνούσα μετά από εκεί. Η ώρα ήταν 7:30 το απόγευμα. Είχε ήδη σκοτεινιάσει. Έφτασα κοντά στο τμήμα και ψάχνα χώρο για να παρκάρω. Έκανα 2 γύρους στο τετράγωνο και βρήκα μια θέση σχετικά μακριά, στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Δεν πειράζει, είπα, θα περπατήσω, καλό θα μου κάνει. Έσβησα τη μηχανή και ετοιμαζόμουν να βγω. Τη στιγμή εκείνη χτύπησε το τηλέφωνο. Το απάντησα. Ένας συνάδελφος ήθελε να με ρωτήσει κάτι. Του μίλησα λίγο ενώ κοιτούσα έξω. Ακριβώς στην απέναντι πλευρά του δρόμου ήταν παρκαρισμένο ένα άσπρο Citroën Cactus με αναμένα τα φώτα. Φαινόταν ότι ήταν έτοιμο να φύγει. Το έβλεπα συνεχώς ασυναίσθητα καθώς μιλούσα στο τηλέφωνο. Δεν διέκρινα οδηγό γιατί τα παράθυρά του ήταν φημέ.
Μόλις έκλεισα την κλίση, θυμήθηκα ότι έπρεπε να πάρω την άδεια του αυτοκινήτου από τον ντουλαπάκι. Αυτό μου πήρε 4-5 δευτερόλεπτα, μέχρι να επανέλθω ξανά στη θέση μου. Γύρισα το κεφάλι αριστερά να δω το Citroën, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα! Αμέσως βγήκα έξω σε κατάσταση πανικού να ελέγξω το δρόμο μπροστά μου. Δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο. Ο δρόμος ήταν έρημος. Διέξοδος καμία, για να πω ότι έστριψε. Ο χρόνος που πέρασε για να πάρω την άδεια από τον ντουλαπάκι ήταν ελάχιστος. Δεν ήταν δυνατό σε τόσο λίγα δευτερόλεπτα να είχε φτάσει στο τέλος του δρόμου και να χάθηκε στη λεωφόρο. Θα έπρεπε να σταματήσει άλλωστε να ελέγξει την κίνηση πριν περάσει. Θα το έβλεπα. Δεν ξέρω πόση ώρα στεκόμουν σε εκείνο το σημείο αποσβολωμένος, προσπαθώντας να δώσω μια εξήγηση. Δεν κατάφερα να το εκλογικεύσω όσο και αν προσπάθησα. Δεύτερη φορά, είπα. Έχοντας αρκετή ένταση, τελείωσα τη δουλειά που είχα και για να αλλάξω παραστάσεις, περπάτησα μέχρι το σπίτι του αδερφού μου να του πω ένα γεια. Πού να ήξερα τι με περίμενε και εκεί. Χτυπάω το κουδούνι. Παραξενεύτηκα, γιατί δεν είχε όνομα γραμμένο, αλλά δεν έδωσα καν σημασία εκείνη τη στιγμή. Μετά από αρκετή ώρα, ανοίγει την πόρτα μια άγνωστη ηλικιωμένη γυναίκα. Με κοιτάζει με έντονο βλέμμα ρωτώντας με τι θέλω. Εγώ έχω μείνει άναυδος. Ρώτησα πού είναι ο αδερφός μου, λέγοντας το όνομά του, αλλά η γυναίκα εκνευρίστηκε. Δεν υπάρχει εδώ κανείς με αυτό το όνομα, είπε. «Σας παρακαλώ φύγετε, γιατί θα αρχίσω να φωνάζω». «Δεν είναι δυνατόν», είπα εγώ φωνάζοντας, νιώθοντας τη λογική μου να με καταλείπει σιγά σιγά. «Μένω εδώ 10 χρόνια, νεαρέ. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης μετακόμισε επαρχία με την οικογένειά του. Τι θέλεις επιτέλους?» Την κοιτούσα σαν χαζός. Δεν ήξερα τι να πω. Έφυγα απλά. Πλέον ήμουνα σε έξαλλη κατάσταση. Σκεφτόμουν ότι είχα παρεστήσεις. Ανάτρεξα με τη σκέψη μου στους συγγενείς μου. Μήπως κάποιος είχε ψυχική πάθηση που εκδηλώνεται και σε μένα τώρα. Ούτε εκεί βρήκα απάντηση. Αμέσως έβγαλα το κινητό και κάλεσα τον αριθμό του αδερφού μου. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί ξανά και ξανά. Τα ίδια. Γύρισα σπίτι, ενώ στο δρόμο συνεχώς προσπαθούσα να τον καλέσω. Καμία απάντηση. Πήγα κατευθείαν στον υπολογιστή. Θα έψαχνα το όνομα στη διεύθυνση του σπιτιού που μένει ο αδελφός μου. Έχω τρελαθεί, τι μου συμβαίνει πια? Ξαφνικά με πιάνει μια απότομη ζάλη, μάλλον από την ένταση. Αναγκάστηκα να κλείσω τα μάτια μου για λίγο. Ανοίγοντάς τα, η όρασή μου είχε θολώσει. Έκανα να βάλω τα γυαλιά που έχω δίπλα μου. Έχω 3 συνολικά ζευγάρια. Ένα πάντοτε μαζί μου, ένα στη δουλειά και ένα στο σπίτι. Αυτά που έχω μαζί μου είναι με φακούς στρογγυλούς, ενώ του σπιτιού η φακή είναι πιο πλατής και ο σκελετός έχει άλλο χρώμα. Κάνοντας λοιπόν κίνηση να πιάσω τα γυαλιά στο τραπέζι, προς έκπληξή μου βλέπω τα στρογγυλά δίπλα μου. Πάλι τα ξέχασα εδώ, είπα. Πρέπει να τα βάλω μέσα στο σακάκι. Τέλος πάντων, τα φόρεσα και ψάχνα να βρω άκρη. Κάθισα περίπου 20 λεπτά στον υπολογιστή. Δεν κατάφερα να βρω τίποτα. Πήρα ξανά τηλέφωνο τον αδερφό μου. Το σήκωσε αυτή τη φορά. Το ρώτησα αν είναι καλά, πού βρίσκεται. Μου είπε σπίτι. Τότε είναι που εγώ τα έχασα. Καλά, του λέω, κλείνω, κλείνω. Και το έκλεισα. Έβγαλα τα γυαλιά αμέσως για να τα ακουμπήσω στο τραπέζι. Και ανατρίχιασα. Τα γυαλιά ήταν με τους πλατείς φακούς που έχω στο σπίτι, όχι τα στρογγυλά που είχα φορέσει. Ήμουν σίγουρος ότι είχα φορέσει τα στρογγυλά. Με γουρλωμένα μάτια που άρχισαν να δακρύζουν, περιεργάστηκα αυτό που κρατούσα στα χέρια μου. Το έχασα το μυαλό μου τελείως. Σε μια κίνηση απόγνωσης όρμησα προς την ντουλάπα που είχα το σακάκι. Με απότομες κινήσεις έψαχνα τις τσέπες. Τα στρογγυλά γυαλιά ήταν εκεί. Τα έβγαλα, τα περιεργάστηκα, λες και τα έβλεπα για πρώτη φορά. Και κοίταζα το πάτωμα σαν χαζός. Τρελάθηκα. Έχω πρόβλημα. Τι θα κάνω? Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Μετά από αυτό το περιστατικό, αναγκάστηκα να πω και τα 3 συμβάντα στους δικούς μου. Φυσικά, με κοινή απόφαση,
Έπρεπε να βρω κάποιον ψυχίατρο. Έτσι και έγινε. Μέχρι τώρα που στο διηγούμε αυτό, έχω επισκεφτεί το γιατρό 2 φορές. Δεν μπορεί να βρει κάποιο πρόβλημα. Μόνο θεωρητικές αρλούμπες ακούω συνεχώς. Μου έγραψε φυσικά κάποια ηρεμιστικά, τα οποία ούτε καν έχω αγγίξει. Περιμένω να τον ξαναδώ την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει περάσει καιρός από το τελευταίο περιστατικό με τα γυαλιά. Αρχίζω όμως υποσυνείδητα και πιστεύω ότι δεν είναι της φαντασίας μου. Αν συνεχιστεί, πρέπει να το αποκρύψω. Αν θέλω να μην καταλήξω σε κάποιο ψυχιατρίο, όπως βλέπουμε στις ταινίες. Εσύ που τα ακούς όλα αυτά, πιστεύεις ότι έχω αρχίσει να τρελαίνομαι? Δεν ήξερα τι να απαντήσω. Και οι 3 περιπτώσεις δεν έχουν καμία λογική σύνδεση φαινομενικά. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει ιστορικό παρεστήσεων. Να σας κάνω μια ερώτηση. Σας έχει συμβεί το παρακάτω? Έχετε αφήσει γυαλιά στο τραπέζι μπροστά σας και δεν τα βρίσκετε. Ψάχνετε σπιθαμή προς σπιθαμή την επιφάνεια του τραπεζιού. Τίποτα. Μετά από 5 λεπτά ξανακοιτάτε και τα γυαλιά είναι εκεί. Εσείς τι πιστεύετε?